εγώ. Έχω για Μαρία Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο Vox για κάθε Παρασκευή για όλο το Δεκέμβριο, ο οποίος μας μιλάει για τη μουσική στο Milky Way που έχει γράψει, την Τόνια Σιτηροπούλου που έκανε ένα guest εξαιρετικό και φυσικά σχολιάζει και λίγο επικαιρότητα. Ναι, τον την άκουσα, γιατί πρωτοψάλτη και με το δικό του ιδιαίτερο χιούμορ σχολιάζει τη ζωντανή Φάτνη στο Βόλο του Αχιλλέα Μπέου. Εδώ. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Ανέβασες μια φωτογραφία στο Instagram που ήσουν 6 χρονών παιδάκι. Το έκανα και τότε, ξεκίνησαν τα σχολεία σε κάποια φάση και λέω, πώς ήταν όταν πήγαινα εγώ σχολείο. Φόραγα συνέχεια σορτσάκια, χειμώνα καλοκαίρι τότε. Γιατί είχα πρόβλημα. Στο Buckingham ήσουν, ή τι. Όχι, με ενοχλούσαν τα παντελόνια εδώ και με πιάνανε, με δεν ξέρω, πάθαινα μια τρέλα και μου λέει η μάνα μου, με τα φυγείτε, ας πούμε, ότι παιδάκι μου λέει 2 χρόνια τα πρώτα στο σχολείο, μόνο σορτσάκι, χειμώνα καλοκαίρι. Μπορεί να ήμουν γεννημένο για ποδοσφαιριστή και να μην το έκανα, ξέρω εγώ, για αθλητή. Σου λείπει τηλεόραση. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει με την έννοια του ότι κάθομαι. Η τηλεόραση έχει μια. Πώς να το πω έτσι, έχει μια νεμελιά. Έχει μια ελαφρότητα που εμένα μου αρέσει και αυτό, έχει πλάκα. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι για πάρα πολύ, για μένα τουλάχιστον. Η εκπομπή στην ΕΡΤ σε στεναχώρησε που δεν συνέχισε. Όχι, μωρέ. Δεν είχα ούτε μια μέρα ελεύθερη. Ούτε μια μέρα. Δεν θα μπορούσα να την κάνω δεύτερο χρόνο με τίποτα. Έχει γίνει μια συζήτηση με το τραγούδι της Άλκης στην Πρωτοψάλτη. Καλώς και ορθώς προοδεύουμε. Και όταν προοδεύουμε, μπορούμε να αναθεωρήσουμε πράγματα που έχουν υποθεί. Αυτό όμως στην τέχνη είναι περίεργο. Τα τραγούδια δεν μπορείς να τα ζυγίσεις και να βάλεις συνταγές. Πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, τσικ, 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 να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δεν θα χρειάζεται εσύ, δεν είσαι από τον εαυτό σου. Που γράφεις και βγάζεις τα σωψυχά σου και εκτίθεσαι. Απογυμνώνεσαι. Είναι μεγάλη έκθεση. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο να βγεις και πληθωρικά χωρίς να προσβάλλεις κανέναν. Τι μαγικά κάνετε στο Milky Way. Μια καταπληκτική ομάδα με ωραία νέα παιδιά που φέρνουν μια ενέργεια που δεν έχω ξαναδεί. Και το ευχαριστήθηκα πραγματικά και χαίρομαι που έγραψε τη μουσική. Υπάρχουν αντιδράσεις αυτή τη σειρά από πλευρές της εκκλησίας που λένε ότι προάγει την ομοφιλοφιλία. Εγώ δεν πιστεύω ότι μια σειρά μυθοπλασίας προάγει κάτι. Είναι πάρα πολύ φτιαγμένη, όμορφα, με ωραία συστατικά και πολύ αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε προπαγανδιστική η σειρά, είναι βαθιά ανθρώπινη και πολύ τρυφερή. Και αλίμονο είναι η ανθρωπιά και η τρυφερότητα και η αγάπη έπρεπε να φιλτραριστούν μέσα από φιλετική διάκριση, σεξουαλικής κατεύθυνσης διάκριση, αγάπη προς όλους, είναι αγάπη προς όλους. Και αυτό και οι χριστιανικές οργανώσεις που αντιτίθεται πρέπει να καταλάβουν ότι είναι βαθιά χριστιανικό σαν πρόταγμα. Είδαμε και την Τόνια Σιτηροπούλου σε ένα ρόλο έκπληξη. Ήταν φανταστική. Πάρα πολύ καλή. Με πνεύμα, με χιούμορ. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έκανε. Για μένα τον αποθέωσε αυτό το ρόλο η Τόνια. Ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και το ευχαριστήθηκα και την είχα δει μάλιστα από τη στιγμή που έγραφα μουσικές. Και δεν είχε καταδεχθεί ποτέ να το δει. Καταδεχθεί με την. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να κάνω spoiler και να δει τη σκηνή της. Λέει, θέλω να δω μέσα στη ροή του επεισοδίου. Δεν θέλω μόνη μου. Του λέω, είσαι φανταστική. Άσε μας το δείξω. Όχι, μου λέει, μην μου δείχνεις τίποτα. Είδε δηλαδή τη σκηνή της από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Μαζί με φίλους, όλοι μαζί, σε βλέπαμε το επεισόδιο. Μάδισα μια μαργαρίτα και θυμηθήκα τη Ρίτα. Αγαπάτε πάρα πολύ τα ζώα με την Τόνια. Έχει γίνει ένα θέμα τώρα με τη Φάτνη στο Βόλο, όπου χρησιμοποιεί αληθινά ζώα. Και ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι έχουν ένα κτηνίατρο εκεί όλη μέρα και τα προσέχει και όποιος. Συγγνώμη, έχει βάλει αληθινά πρόβατα στη Φάτνη. Ναι, έγινε και πέρσι αυτό. Θα μπορούσε όμως να κάνει και τον ένα μάγο ο Αχιλλέας Μπέος. Γιατί δεν τον κάνει. Νομίζω ότι το ίδιο θα ήταν. Δεν θα μπορούσε. Να πάρει 2 δημοτικούς συμβούλους, ξαναστέκονται εκεί όλη μέρα. Να υπάρχει και ένας γιατρός, μην ζαλιστεί κάποιος και πέσει κάτω. Και να κάνουν τους 3 μάγους. Θα μπορούσε να γίνει έτσι, νομίζω. Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα. Πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Τα είπε όλα. Αν θες να το κάνεις ζωντανό, κάνε το όλο. Κάντο σωστά. Κάντο το installation. Αμπράμοβιτς. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Τέννη που ήρθε εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα από κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είσαστε πολύ ωραία παρέα και εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο και καλές γιορτές. Να θες να ξανάρθεις. Εννοείται. Ωραία. Εδώ θα είναι ξανά η Τέννη. Θα γίνουμε παρέα εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Γεια σας. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά έχω εδώ τον Γιώργο Χρανιά. Του είχα να τον δω χρόνια. Έχουμε να πούμε πολλά.